Μέσα σε αυτό το δυσίωνο διεθνέ οικονομικό περιβάλλον, ο πρώτο ύστερα από 12 χρόνια προπολογισμό χωρί μνημονιακή επιτήρηση ενισχυμένη εποπτεία, κατατίθεται αύριο στη Βουλή από το Υπουργείο Οικονομικών και ο Κωνσταντίνο Δαβλό είναι μαζί μα για να μα ενημερώσει για το τι θα προβλέπει ω προ τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη που μα καίνε. Αυτό που σίγουρα θα προβλέπει, αν θέλει, είναι ή θα παρουσιάζει την αβεβαιότητα που εμφανίζει ήδη από το προσχέδιο. Έχουμε μείωση τον, του κόστου φυσικού αερίου και αυτό προβληματίζει πάρα πολύ την σε κάθε περίπτωση περιμένουμε να αναγράφεται μια ανάπτυξη 5,5% για το 2022, όταν ήταν 5,3% στο προσχέδιο. Και αυτό το ποσοστό θεωρείται ότι είναι αρκετά απεσιόδοξο αν θέλει είναι χαμηλό ναι, ναι. από το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς υπάρχουν άλλες προβλέψεις που μιλούν ακόμη για το 2022, ακόμη και για 6% ή 6,2%. Όμω, περνάμε στο 2023, εδώ έχουμε μεγάλη διαφορά, το προσχέδιο υπολόγησης ένα 2,1% mm. τώρα θα είναι κοντά στο 1% και ευχαριστημένοι να είμαστε να αποφύγουμε την ύφεση όταν η υπόλοιπη Ευρώπη yeah. και πάρα πολλές χώρες πάνω από τις μισές ενδεχομένως θα έχουν ύφεση την επόμενη χρονιά τώρα θα έχουμε λοιπόν και πάμε να δούμε και το πρωτογενέ αποτέλεσμα mm. υπολογίζεται ότι για το 2022 θα κλείσουμε με έλλειμμα το μείον 1,7% ναι. είναι αυτό το έλλειμμα. Είναι η τρίτη χρονιά που έχουμε έλλειμμα, διότι αντιμετωπίζαμε βεβαίω την πανδημία. Σωστά. Και Αλλά όλα μετά αυτά τα προβλήματα. Σε Υπολογίζουμε ότι θα έχουμε λοιπόν ένα πρωτογενέ πλεόνασμα και στην πορεία στα επόμενα χρόνια. Όλα ένα... αυτά τι σημαίνουν για το χρέο, Κωνσταντίνε. Το χρέο το χρέος και αυτό θα μειώνεται. Όσο ανεβαίνει το ΑΕΠ, αλλάζει ο παρανομαστή. Άρα το χρέο βελτιώνεται. Το αποπληρώνουμε κιόλα. Δεν... Ε, έχουμε λοιπόν για το 2022 μια πτώση 25 μονάδων περιμένετε να έχουμε μια περαιτέρω πτώση στο 23, 10 μονάδων. Σε ευχαριστούμε.